Εξ όλης της καρδίας μου σε εξεζήτησα Μη με αφήσει να αποπλανηθώ από τον προσταγμάτων σου Εν την καρδία μου εφύλαξα τα λόγια σου Δια να μην αμαρτάνω εις Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες Καλησπέρα σας και πάλι μαζί σας στη ζωντανή εκπομπή Επί το λόγο σου Μια εκπομπή η οποία είναι παραγωγή του Word of God Το κανάλι μέσα από το ίντερνετ Το οποίο έχει σαν στόχο και επιδίωξή του να αποστείλει το Λόγο του Θεού σε κάθε σπίτι, να έρθει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε κάθε οικογένεια, να μπει ο Λόγος του Θεού και να κατακυριεύσει τις καρδιές όλων μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας αξιώνει και αυτό το βραδινό να σταθούμε εδώ, ζωντανά όπως σας είπα, στο στούντιο, για να μοιραστούμε μαζί σας το Λόγο του Θεού. Βλέπετε ο ψαλμοδός έχει μια επιθυμία, έχει ένα θέλω και το θέλω του ψαλμοδού είναι να φυλάξει ο Θεός μέσα στην καρδιά του τα λόγια του. Δηλαδή με άλλα λόγια να πούμε ότι θέλει ο ψαλμοδός ο λόγος του Θεού να κατοικεί πλούσια μέσα του. Και τι αποτέλεσμα έχει άραγε αν ο λόγος του Θεού κατοικεί πλούσια μέσα στον άνθρωπο. Υπάρχει αποτέλεσμα, υπάρχει καρποφορία. Βεβαίως αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ο λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού σωτηρία πάντα τον πιστεύοντα. Ο άνθρωπο ο οποίο οικοδομεί πάνω στο λόγο του Θεού. Ο άνθρωπο ο οποίο δέχεται το λόγο του Θεού ω λόγο Θεού, καθώ είναι. Το πρώτο πράγμα το οποίο συμβαίνει στη ζωή του είναι να απομακρύνεται από την αμαρτία. Ο καρπό τη αμαρτία, αγαπητοί φίλε και φίλοι, είναι θάνατο. Ο άνθρωπο είναι επιρεπής. Ο άνθρωπο βάλεται καθημερινά από τι μεθοδίε του διαβόλου βάλετε καθημερινά από τις επιθυμίες οι οποίες είναι ξένες και αντίθετες από τις επιθυμίες του πνεύματος. Είναι επιθυμίες της σαρκός, η αλαζονία του βίου. Έχουμε να δώσουμε μία μάχη και η μάχη μας, αγαπητοί μας, είναι με την αμαρτία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως ο άνθρωπος είναι αδύναμος. Δεν μπορεί να κάνει κάτι από μόνος του. Γι' αυτό και ο Ψαλμωδός έχει βρει, θα λέγαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την, το κουμπί, αν μου επιτρέπετε, έχει βρει τη διέξοδο, έχει βρει τη λύση. Λέει κύριε ο, τα λόγια σου να είναι μέσα στην καρδιά μου, να τα φυλάξω μέσα στην καρδιά μου και τότε ένα είναι βέβαιο ότι δεν θα αμαρτάνω εις εσέ. Βεβαίως ο άνθρωπος ο οποίος υπόκειται κάτω από την αμαρτία, τον, τον πρώτο τον οποίο να είναι η ίδια του η ψυχή. Αδική την ψυχή σου όταν αμαρτάνεις. Γιατί, γιατί ο Θεός δεν σε έχει πλάσει για την απώλεια, ο Θεός δεν σε έχει πλάσει για το θάνατο, ο Θεό δεν μα έχει πλάσει, αγαπητοί μα φίλοι και αδελφοί, για το σκοτάδι, αλλά για το φω. Μα έχει ετοιμάσει για την ουρανία βασιλεία. Μα έχει ετοιμάσει για τη βασιλεία των ουρανών. Και ειδού, λέει ο λόγο του Θεού, τα πάντα είναι έτοιμα. Κι όμω, επιτρέπουμε πολλέ φορέ στη ζωή μα αμαρτίε να έρχονται και να εμποδίζουν, να μπαίνουν χώρισμα μεταξύ ημών και του αιώνιου και αγαθού Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, η λύση και η ατριά έρχεται μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεδομένου ότι ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος σήκωσε την αμαρτία, πλήρωσε για αυτήν πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, έδωσε ο αιώνιος Θεός τον ιό Του, το Μονογενή, για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό. Ένα λοιπόν κομμάτι το οποίο είναι, ε, έχουμε ετοιμάσει για να διαβάσουμε αυτό το βραδινό, το οποίο έχει να κάνει βέβαια με τη δύναμη της αμαρτίας, με την ε, δύναμη την οποία επηρεάζει τον άνθρωπο, αλλά θα ήτανε ελληπής η εκπομπή μας, ελληπής τα λόγια μας, εάν και εφόσον εμείς σταματάγαμε εδώ. Εμείς αγαπητοί φίλοι και φίλες έχουμε τη λύση και έχουμε χαρά στην καρδιά μας γιατί πραγματικά η λύση είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν συστήνουμε, αυτόν δείχνουμε, αυτόν θέλουμε να μεγαλύνεται μέσα στη ζωή μας, αυτόν θέλουμε να φαίνεται μέσα από το σταθμό μας, μέσα από την εκπομπή μας και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να έρχεται και να ελευθερώνει τον άνθρωπο. Εσένα ναι, ο οποίος σήμερα μπορεί να σε κατέβαλε η αμαρτία. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το καταλουκά Ευαγγέλιο και από το ε κεφάλαιο και το 17 εδάφιο. Λουκάς λοιπόν, ε κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού. Και εννιά των ημερών ενώ αυτός εδίδασκε, εκάθεντο φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι ήτινες είχον έλθει εκ πάσης κόμης της Γαλιλαίας, και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και δύναμης Κυρίου ήτο εις να ιατρεύει αυτούς. Κι δου άντρες φέροντες επικλίνην άνθρωπον, ώστε είτο παραλυτικός και ζήτουν να φέρω σε αυτόν έσω και να θέσω σε ενώπιον αυτού. Και μη ευρώντες δια πιάσε εισόδου να φέρω σε αυτόν έσω εξαιτίας του όχλου, ανέβησαν εις το δώμα και δια των κεραμίδων κατεβίβασαν αυτόν μετά του κλινιδίου εις το μέσον έμπροσθεν του Ιησού και ειδών την πίστη αυτών είπε προς, αυτούς, προς αυτόν, άνθρωπε συγχωρημένοι είναι σε εαμαρτίες σου. Και ήρχεσαν να διαλογίζονται οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λέγοντες, τι είναι ο ως της λαλή βλασφημίας, τι δυνάτε να συγχωρεί αμαρτίας, είμαι μόνος ο Θεός. Νοή δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, απεκρίθηκε είπε προς αυτούς, τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες σας, τι είναι ευκολότερο να είπω, συγχωρημένη είναι η σε ε, αμαρτίε σου, ή να είπω και περιπάτη. Αλλά δι' αναγνωρίσετε ότι εξουσία έχει ο ιό του ανθρώπου επί της γης να συγχωρεί αμαρτίε, είπε προ τον παραλυτικό, προσέ λέγω, σηκώθητη και σήκωσον το κλινίδιό σου και είπαγε στον οίκο σου. Και παρευθύ, εγερθεί ενώπιον αυτών εσήκωσε το, το κλινίδιον εφού εφ 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 κατήκετο και ανεχώρησε εις τον οίκον αυτού δοξάζουν τον Θεόν. Και έκαστος κατέλαβεν άπαντα και έκστασης κατέλαβεν άπαντας και δόξασαν τον Θεόν και πλήστησαν φόβου λέγοντες ότι είδαμε παράδοξα σήμερα. Και μετά τα αυτά εξήλθε και είδε τελώνει την άλλη το όνομα καθήμενο εις το τελώνιο και είπε προς αυτόν ακολούθημη και αφήσας άπαντα σηκώθηκε η κολούθηση αυτών. Και έκαμε σε αυτόν ο λεβί υποδοχή μεγάλη την οικία αυτού και το πλήθο πολύ τελωνών και άλλων ήταν κάθοντο με ταυτόν στην την τράπεζα. Και εγώ γιζον, οι γραμματείε αυτών και οι φαρισαίοι προ του μαθητέ αυτού λέγοντα, Διατί με τα τελωνών και αμαρτωλών τρώγεται και πίνετε. Και αποκριθεί ο Ισού είπε προ αυτού: Δεν έχουν συγχρία γιατρού ή αλλά υπάσχοντε. Δεν ήρθα να καλέσω δικαίου, αλλά αμαρτωλούσει μετάνοια. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που έκανε ο αιώνιο Θεό. Ο κύριο μα, ο Ισού Χριστό. Αυτή η ίδια και σήμερα πρόσκληση ηχεί στα αυτιά μα. Ηχεί μέσα στα αυτιά σου σήμερα. Λέει, δεν ήρθα να καλέσω εγώ δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοια. Και εδώ αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, έρχεται ένα δίλημα το οποίο χτυπάει την καρδιά μας. Πού κατατάσσουμε τον εαυτό μας. Θεωρούμε ότι είμαστε οι δίκαιοι. Θεωρούμε ότι άνθρω... είμαστε άνθρωποι που δεν φταίμε. Θεωρούμε ότι τα έχουμε κάνει όλα έτσι όπως θα έπρεπε να τα είχαμε κάνει. Είμαστε από αυτούς που λένε εντάξει και εγώ δεν έχω κλέψει, δεν έχω σκοτώσει κανέναν. Και έτσι καθαγιάζουν τους εαυτούς τους και θεωρούν ότι δεν έχουν ανάγκη από το φάρμακο και από την επέμβαση του Θεού μέσα στη ζωή τους. Υπάρχει δίλημα λοιπόν σήμερα. Ένα δίλημα το οποίο χτυπάει την πόρτα, τη πόρτα της καρδιάς μας, να σταθούμε με ειλικρίνεια, ευχαριστούμε τον Θεό. Είδατε, ο ψαλμοδός, όπως διαβάσαμε πριν, λέει «εξ όλης της καρδίας μου σε εξυζήτησα». Τι σημαίνει αυτό, δεν υποκρίθηκα, δεν, είμ, δεν έδειξα ότι είμαι κάποιο άλλος που θα ήθελα να είμαι, είμαι αυτός, ο ίδιος, με ξέρεις. Και αυτό είναι η αλήθεια αγαπητοί φίλες και φίλοι, πού να κρυφτούμε από τον οφθαλμό του Θεού. Έχουμε την εντύπωση ή έχει κάποιο την εντύπωση από εμά ότι τα πάντα δεν είναι μπροστά του ένα αιώνιο παρόν. Έχεις την εντύπωση ότι μπορείς να κρυφτείς θέλοντας να πράξεις την αμαρτία χωρίς ο οφθαλμός του Κυρίου να δει αυτό και να εννοήσει που βρίσκεσαι και τι κάνεις. Αν έχεις αυτή την εντύπωση αγαπητέ φίλε και φίλοι κάνεις λάθος. Διότι ο Κύριος παρακολουθεί, γνωρίζει τις έννοιες των καρδιών μας. Δεν μπορεί να πάει να κρυφτεί και μετά να φανερωθεί και να πει Α, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Στου ανθρώπου ναι. Σε μένα ναι. Στον οποιοδήποτε ναι. Στον αδελφό σου ναι. Στον φίλο σου ναι. Στη γυναίκα σου ναι. Στα παιδιά σου ναι. Στον κύριο όμω το δυνάμει δεν μπορεί να κρυφτεί. Αλλά και πόσο ωραία ηχή στα αυτιά μα σήμερα αυτή η πρόσκληση, αγαπητοί φίλε και φίλοι. Δεν ήρθα εγώ για υγιεί. Ήρθα για του πάσχοντε. Δεν ήρθα εγώ για δικαίου. Ήρθα για αμαρτωλού. Και είναι ένα κάλεσμα σήμερα να θέσουμε τους εαυτούς μας με ειλικρίνεια και καθαρότητα, με ευθύτητα καρδιάς, σε αυτούς που πάσχουν αγαπητοί φίλοι και φίλες. Διότι πάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Πάντες ήμαρτων. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην υποπέσει στην παράβαση και στην αμαρτία. Δεν υπάρχει άνθρωπος. Και βεβαίω, μέσα από την εκπομπή και από το σταθμό μας, από το κανάλι μας δεν έχουμε πει ουδέποτε ότι κηρύττουμε αναμαρτησία. Όχι. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος με περιορισμένες δυνάμεις. Ο άνθρωπος είναι α, ε, πραγματικά ένα όν το οποίο υποπέμφτει στην αμαρτία και είναι επιρεπής στην αμαρτία. Όμως αυτό που κηρύττουμε και θα συνεχίζουμε να κηρύττουμε είναι ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να διαλύσει να συντρίψει για την ακρίβεια τα έργα του σκότους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Χριστός ήρθε λοιπόν για να δώσει τη θεραπεία στον άνθρωπο. Ο Χριστός ήρθε για να κάνει τον άνθρωπο ελεύθερο από την αμαρτία. Με το ζόρι. Κάτσε κάτω να σου δώσω το φάρμακο με το ζόρι, όπως κάνουμε κάποιοι από εμά τα παιδιά μας, γιατί εμείς ξέρουμε ότι το φάρμακο αυτό θα δώσει υγεία. Έτσι κάνει ο Κύριος. Όχι αγαπητοί φίλοι κάθεται και κάνει μία πρόσκληση. Αν θεωρείς τον εαυτό σου σήμερα ότι είσαι υγιής, δεν ήρθε για σένα ο Κύριος. Αν θεωρείς όμως τον εαυτό σου ότι είσαι αδύναμος και πάσχον, για σένα ήρθε ο Χριστός. Και αν ήρθε για σένα ο Χριστός, πρέπει στην καρδιά σου να έχεις χαρά. Γιατί πραγματικά αυτός ο οποίος ήρθε έχει τη δύναμη αλλά και την εξουσία. Και αυτό είναι που πρέπει να μείνουμε σήμερα και να καταλάβουμε ότι έχει την εξουσία είναι παραδεδομένη η εξουσία μόνο στον Ιησού Χριστό να συγχωρεί πάσα ανομία, πάσα παράβαση και να, θεωρεί, και να καταστεί τον άνθρωπο άγιο, ευλογημένο και καθαρό ενώπιον της παρουσίας του Κυρίου. Και αυτό δια της μετάνοιας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν τι ανάγκη έχουμε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες σήμερα. Να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε, να τακτοποιηθούμε. Και αν έπεσε, να σηκωθεί. Δεν συστήνει τον άνθρωπο του Θεού η πτώση, αλλά το ότι σηκώνεται από αυτό το οποίο έχει συμβεί. Καταδικάζει για άλλη μια φορά την αμαρτία. Απεγδίεται αυτό το ένδυμα το οποίο είναι λιπαρό. Και τι κάνει. Ζητάει την άφεση, τη συγχώρεση, την οποία ο αιώνιος Θεός είναι έτοιμος να αποδώσει σε αυτόν ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό αγαπητοί φίλες και φίλοι, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο Λόγος του Θεού ξεκινάει όταν ο ενσαρκωθής Λόγος ευρέθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους, ξεκίνησε τη διακονία του Ισου Ιησούς Χριστός, λέγοντας μία αρίσια ε, «μετανοείτε διότι επλησίασε η εσάς η βασιλεία των ουρανών» και σήμερα έχει το ίδιο επίκαιρο, το ίδιο ζωντανό, το ίδιο αληθινό, αυτό ο λόγο. Μετανοείτε, διότι, επέστρε, διότι επλησίασε ει εσά η βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, και αν επιστρέψω, και αν μετανοήσω, θα θεραπευτεί. Και αν θεωρήσω τον, τον εαυτό μου ότι αδίκησα, ότι έσφαλα, θα δικαιωθεί. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και όχι μόνο αυτό. Δεν γίνεται μια απλή παραγραφή των αμαρτημάτων θα λέγαμε, μια απλή παραγραφή των πτεσμάτων, αλλά χάνονται αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είσαι ελεύθερος από την ώρα που θα παραδεχτείς την ενοχή σου ενώπιον, όχι ανθρώπου, δεν έχουν εξουσία οι άνθρωποι. Ας, ας, πούμε τα λόγια του Ευαγγελίου καθαρά, δεν υπάρχει εξουσία στους ανθρώπους να συγχωρούν αμαρτίες. Δεν υπάρχει αυτή η εξουσία παρά μόνο στον Ιησού Χριστό. Είπαγε και στο εξή μην αμάρτανε. Γιατί ενώπιον του Θεού αμαρτάνει ο άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον κύριο. Την ψυχή του, όπω προείπα, αδική. Σήμερα λοιπόν είναι ωραίο, είναι πραγματικά αληθινό να νιώσουμε ότι είμαστε άδικοι, ότι είμαστε πάσχοντες για να έρθει ο Λόγος του Θεού και σε εμάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο έτσι όπως είναι ζωντανός και αληθινός και να ακούσουμε τώρα από, τον, από τη φωνή του Κυρίου αυτό το οποίο άκουσε ο Λεβί. Ο Λεβί αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είδε τα μεγαλεία του Κυρίου. Εγνώρισε πραγματικά μέσα στην καρδιά του ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι το θαυμαστό η ρίση του Κυρίου που λέει σε σένα Λεβί ακολούθημε. Δεν είναι το θαυμαστό που σήμερα ο, ο Λόγος του Θεού ο ίδιο ο κύριο μα ο Ισού Χριστό μέσα από την εκπομπή, μέσα από το Word of God, λέει σε σένα: Ακολούθησε με. Δεν είναι αυτό το θαυμαστό, αν και είναι, γιατί είναι πρόσκληση πραγματικά αιώνια, ευλογημένη και αγία, αν και είναι. Το θαυμαστό, αγαπητοί φίλοι, και το θαύμα το οποίο έχει συμβεί στο Λεβί είναι ότι αφού άφησε άπαντα, εσηκώθη και ακολούθησε Αυτόν. Μπορείς να το κάνεις σήμερα αυτό. Μπορεί να στραφείς στον, στον Πατέρα, στον Ουράνιο και να ζητήσεις άφεση και συγχώρεση. Και να αφήσεις ό,τι υπάρχει πάνω στη ζωή σου και στην πλάτη σου. Αυτό το βάρος της αμαρτίας, της αδικίας. Αυτό το βάρος το οποίο συθλίβει τον άνθρωπο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έχουμε χαρά στην καρδιά μας. Γιατί υπάρχει ελευθερία και η ελευθερία είναι ο λόγος του Θεού. Γιατί υπάρχει γιατριά και η γιατριά είναι ο Χριστός. Ο Χριστό ελευθερώνει από την καταδυναστεία του διαβόλου. Ο Χριστό πάει τα δεσμά τα οποία ο, διάβολος διάβολο βάζει στου ανθρώπου. Ο Χριστό δείχνει την αγαθή οδό στην οποία αν ο άνθρωπο περιπατήσει, θα καρποφορήσει, θα αγιάσει και εν τέλει θα παραβερθεί ενώπιον του Θεού άγιο και δικαιωμένο εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Ιησούς Χριστό ήρθε ει τη γη. Αλλά οι άνθρωποι δεν εδέχτησαν αυτόν. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και αυτή είναι η κρίση, λέει ο Λόγος του, ότι ενώ ο Ιησούς Χριστός ήρθε στους ανθρώπους και έδωσε το φάρμακο, την ελευθερία, οι άνθρωποι δεν ενδέχθησαν δεν αυτόν. Δεν ενδέχθησαν να πιούν το φάρμακο. Δεν θέλησαν να ελευθερωθούν, δεν θέλησαν να θεραπευτούν, δεν θέλησαν να δικαιωθούν. Όμως το έργο του ο Θεός το έκανε. Γι' αυτό και προσκαλούμε όλου ευχαριστούμε τον Κύριο μέσα από την εκπομπή, όλους εσάς οι οποίοι έχετε λάβει αυτή τη δικαίωση, την ελευθερία, να στείλετε το μήνυμά σας, την ευχαριστία σας, ακόμα και τα αιτήματά σας να συμπροσευχηθούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό για να έρθει η δύναμη του Θεού πάνω σε όλους μας, να δούμε το χέρι του Κυρίου να ενεργεί θαυμάσια. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί δεχτήκαμε το φάρμακο, την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Δεχτήκαμε την πρόσκληση του Ιησού Χριστού. Δεχτήκαμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και τώρα, τώρα ξέρουμε. Και αν έπεσα, μη χαίρε λέει ο εχθρό μου, η εχθρά μου, μη χαίρε εχθρέ τη ψυχή μου. Και αν έπεσα, θα σηκωθώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θα σηκωθώ και θα περπατήσω. Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Αλλά μέσα από αυτή, ευχαριστούμε τον κύριο την εμπειρία τη αλλαγή τη πλεύση τη ζωή μου από άνθρωπος του σκότους και του θανάτου σε άνθρωπος του φωτός και της ζωής. Ελευθερωμένος από την αμαρτία γνώρισα και την εξουσία που έχει ο λόγος του Θεού να λέγει λόγο και να γίνεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τι έγινε έτσι. Κάποιοι άνθρωποι φέρνουν έναν φιλικό τους πρόσωπο, συγγενικό τους πρόσωπο, για να τον φέρουν στα πόδια του Κυρίου. Η επιθυμία του είναι αυτό ο άνθρωπο που είναι παραλυτικό να γίνει καλά. Υπάρχει πίστη σε αυτού του ανθρώπου και ο κύριο τον βλέπει. Αν ευπίστεω, δεν μπορεί να ευαριστεί το Θεό. Και ο κύριο διακρίνει τι καρδιέ αυτών των ανθρώπων και στην πίστη του ανθρώπου οι δυνάμει του ουρανού σαλεύονται. Τα πάντα θα μα πει ο λόγο του είναι δυνατά ή στον πιστεύοντα. Εσύ το πιστεύει αυτό. Πιστεύει ότι τα πάντα είναι δυνατά ή στον πιστεύοντα. Δόξα στο όνομα του κυρίου. Αυτοί οι άνθρωποι φέρνουν λοιπόν τον άνθρωπό του και τον κατεβάζουν, δεν βρίσκουν χώρο να περάσουν. Ο όχλο έχει, έχει, κλείσει το σπίτι το οποίο βρίσκεται εκεί ο κύριο και δεν υπάρχει είσοδο. Όμω ο άνθρωπο ο οποίο θα επιμείνει και θα εξητήσει, δόξα στον κύριο, θα μπορέσει τελικά αγαπητοί φίλοι και φίλε, θα μπορέσει να μπει μέσα στη δόξα του Θεού, θα μπορέσει να έρθει σε, σε καλό συναπάντημα. Γιατί, γιατί είναι ο άνθρωπος που μπορεί, όχι είναι ο Κύριος που βλέπει. Σε παρακολουθεί ο Χριστός, από πού κρύβεσαι. Σε βλέπει ο Κύριος, γιατί δεν πηγαίνεις κοντά του. Έλα σε αυτόν, μπορεί να κάνει τα πάντα. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Αλλά και τα πάντα είναι δυνατά στον αιώνιο και παντοδύναμο Θεό. Σήμερα μπορεί να πει λόγο και να σου δώσει τελεία ελευθερία από το πρόβλημά σου. Σήμερα μπορεί να σου πει, να, να πει λόγο και να κάνει τους λύκους πρόβατα που είναι γύρω σου. Σήμερα μπορεί να πει λόγο και να φύγει από πάνω σου η ασθένεια αυτή η οποία σε βασανίζει όσο χρόνο σε βασανίζει. Σήμερα μπορεί να πει λόγο και να φύγει αυτή η κακιά επιθυμία από την καρδιά σου. Μόνο να τον πλησιάσεις και να πεις Κύριε Πάσχο, Κύριε Αδίκησα. Κύριε αμάρτησα Και καθώς τον έχουν βάλει μπροστά Ο Κύριος βρίσκει την, ε, την ευκαιρία Να διδάξει Τους ανθρώπους Τους παρευρισκομένους αλλά και εμάς σήμερα Ποια είναι η εξουσία η οποία έχω ε Ευχαριστούμε τον Κύριο Τι διαλογίζετε εν της καρδιάς της σας Τα γνωρίζει ο Κύριος ό, όλα Και καθώς φέρνουν μπροστά Τον άνθρωπο αυτόν Ο Κύριος Ο ευλογημένος Θεός ο, α, ο αιώνιος Θεός που ενδιαφέρεται για τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Του λέει άνθρωπε συγχωρημένε είναι εις εσέ οι αμαρτίες. Οι πολλές αυτές που έκανες. Και οι όχλοι ταράζονται. Όσοι βρίσκονται εκεί ε, αγαναχτούνε. Έρχονται δια, διαλογισμοί στην καρδιά τους. Ποιος είναι αυτός. Τι εξουσία είναι αυτή. Πρέπει να γνωρίσεις ότι η εξουσία για να, να συγχωρεί Πάσα ανομία, πάσα παράβαση, πάσα αμαρτία. Έχει μόνο ο Ιησούς Χριστό, Αλληλούια! Μόνο ο Ιησούς Χριστό καθαρίζει μα από πάσα αμαρτία. Μόνο το αίμα του Ισού Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά αγιάζει εμά, μα καθαρίζει. Εσένα σήμερα σε αγιάζει, σε καθαρίζει και σε καθιστά αγνό, καθαρό και άγιο στην παρουσία του Θεού. Πρέπει να το γνωρίσουμε αυτό, να δούμε την εξουσία του κυρίου μέσα στη ζωή μα. Το θέλει, το χρειάζεσαι, το έχει γευτεί. τον κύριο. Αν το έχει γευτεί, κάντο φανερό και σε εμά. Στείλε μα ένα μήνυμα. Πε τι έκανε ο Χριστό στη ζωή σου. Δώσε το μήνυμα τη σωτηρίας μέσα από αυτή την εκπομπή και σε άλλου. Να ακουστεί πώ ο Χριστό ενεργεί, τι κάνει, πώ γίνονται όταν η ενέργεια του Θεού έρχεται μέσα σε αυτό το πεπερασμένο σώμα, το κορμί αυτό του ανθρώπου που είναι σάρκα. Όταν μπει το πνεύμα του Θεού και πώ ενεργεί. Και ποια είναι η εξουσία, ε. ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι άνθρωποι διαλογίζονται και ο Κύριος θα σταθεί λοιπόν και θα πει πείτε μου τι είναι ευκολότερο να υποσυχωρημένη είναι σε οι αμαρτία σου ή να υποσηκώθητη και περιπάτη. Τι είναι πιο εύκολο να πω. Και μέσα σε αυτό το διαλογισμό και μέσα σε αυτή τη, 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 τη σκέψη στις οποίες έρχονται εκείνη την ώρα οι άνθρωποι αυτοί δεν περιμένει βεβαίω ο κύριο καμία απάντηση από αυτού. Γιατί ο άνθρωπο δεν μπορεί να απαντήσει. Δεν μπορεί να δώσει απάντηση στον αιώνιο Θεό. Έτσι λοιπόν ο κύριο μα, ο Ισού Χριστό, θα στρέψει και θα πει προ τον άνθρωπο αυτό: προσέλεγω σηκώθητη, σήκωσε το κλινίδιό σου και είπαγε ει τον οίκον σου. Όχι μόνο θα φύγει από εδώ πέρα, Άγιος καθαρός και αναμάρτητος, όχι μόνο πράγματι ό,τι είχες κάνει, σε ό,τι είχες πτέξει, δεν θα, θυμ... δεν θα, το θυμάται ο Θεός ποτέ από εδώ και πέρα, αλλά θα σηκωθεί και θα ζήσεις υγιής. Και αγαπητοί φίλες και φίλοι, ψυχική, σωματική υγεία ο άνθρωπος λαμβάνει μόνο όταν όπως και ο ψαλμοδός είπε όταν ο λόγος σου κατοικεί μέσα μου, τότε πραγματικά η αμαρτία απομακρύνεται από μένα. Όταν έρχεται το σκοτά, όταν, όταν φεύγει το σκοτάδι, ευχαριστούμε τον Κύριο, έρχεται το φως. Και ο άνθρωπος αυτός σηκώθηκε, πήρε το κλινίδιό του, πήρε το κρεβάτι του και έφυγε μέσα από αυτόν τον χώρο θεραπευμένος, γιατί πράγματι αγαπητοί φίλε και φίλοι, είναι αλήθεια ότι αυτό ο οποίο με ειλικρινή και ευθεία καρδιά θα σταθεί έμπροσθεν του Λόγου του Θεού, έμπροσθεν του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού, προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα λάβει και η ζωή του θα γίνει μια καινούρια ζωή και το ξεκίνημα της ζωής του θα είναι από τη στιγμή που θα δεχτεί το λόγο του Θεού σαν λόγο Θεού καθώ είναι. Τα παλαιά όλα παρήλθαν. Ιδού τα πάντα έγιναν νέα, θα πει ο λόγο του Θεού. Νέο άνθρωπο, νέα κτήση, νέα πορεία, νέα σκέψη. Αλλά και αν έπεσε στην πορεία αυτή τη καινούργια ζωή, τώρα ξέρει, έχει παράκλητο τον Ιησού Χριστό, τον δίκαιο, ο οποίο ενώπιον του πατρό του Θεού έρχεται και να μεσολαβήσει έρχεται και να πει πατέρα συγχώρεσέ τονε πιστεύει στη θυσία, πιστεύει στο σταυρό του Γολγοθά, πιστεύει στο, στο αίμα το δικό μου που χύθηκε. Και ο άνθρωπος έτσι με αυτή την απλότητα και με αυτή την ευκολία αν μου επιτρέπετε έρχεται σε αυτόν και πάλι η αγαλίαση της σωτηρίας. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να το, το γευτεί κανένας και να το ομολογήσει παρά μόνο αυτός. Ο οποίο το γεύτηκε, αδερφοί και φίλοι. Δεν μπορεί να το ομολογήσει κανένα παρά μόνο αυτό ο οποίο το έλαβε. Δεν μπορεί ο άνθρωπο να, να, να νιώσει αυτή τη χάρη και να την, να, να την ομολογήσει, αν πρώτα δεν την νιώσει. Δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό και οι άνθρωποι πολλέ φορέ έρχονται και μα λένε: Τόσο εύκολα είναι τα πράγματα. Θέλει κόπο, θέλει θυσία, θέλει ε, πορεία, θέλει, θέλει. Θέλει πίστη. Γιατί μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσας αμαρτίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είναι πως να κάνει πολύ περισσότερα από όσα εμείς του ζητούμε ή νοούμε. Έχουμε λοιπόν ανάγκη και χρία το Λόγο του Θεού. Έχουμε ανάγκη να μπούμε μέσα στο Λόγο του Θεού και να βγάλουμε μέσα από το Λόγο του Θεού αυτά τα καλά, τους πολύτιμους λήθους, τα μαργαριτάρια. Είναι ανάγκη να πλησιάσουμε το Λόγο του Θεού για να έρθουν στη ζωή μας κερί αναψυχής και να ελευθερωθούμε από την αμαρτία, να αποδεσμευτούμε από τα δεσμά που ο διάβολος θέλει να βάλει στον άνθρωπο και να περπατήσουμε αγίος, δικαίος και ευσεβώς μέσα σε αυτό το παρόντα πονηρό και διαστραμμένο αιώνα. Ήρθε ο Θεός να μας δώσει τη χάρη του αγαπητοί φίλες και φίλοι να πιστέψουμε στο Λόγο του Θεού και να μείνουμε πάντα κοντά Του Μακρινόμαστε ούτε δεξιά ούτε αριστερά από αυτόν, αλλά ακριβώ μέσα στο λόγο του Θεού. Αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, σα ευχαριστούμε που ήσασταν και πάλι μαζί μα. Σα ευχαριστούμε για το, γιατί παρακολουθήσατε την εκπομπή μα και ήρθε το πνεύμα του Θεού, όλα αυτά τα λόγια του Ευαγγελίου να μπουν μέσα στι καρδιέ μα και να δούμε πραγματικά το χέρι του Θεού να ενεργεί μέσα στη ζωή μα με νέα πορεία, με νέα δύναμη, με μεγάλη εξουσία, έτσι ώστε στο τέλο τη πίστεό μα να απολαύσουμε τη σωτηρία των ψυχών μας.